Νέα εποχή στις σχέσεις κυβέρνησης αντιπολίτευσης μετά τη σημερινή συνάντηση Άντρου Κυπριανού και Αβέροφ Νεοφύτου. Ακέλ και Δυσσή αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην πολιτική αλληλοεξόντωσης, διατυπώνοντας τις όποιες διαφωνίες τους με πολιτισμένο τρόπο στη βάση και της πρότασης του Δημοκρατικού Συναγερμού για Εθνική Συμφιλίωση. Είμαστε διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιχειρείται μεταξύ μας μια αλληλοεξόντωση και την είδαμε να συμβαίνει στο παρελθόν. Πρέπει να μάθουμε τις πολιτικές μας διαφωνίες να τις διατυπώνουμε με πολιτικόν τρόπο. Για να βρούμε τρόπους απάβλησης των διαχωριστικών γραμμών του παρελθόντος. Θα συμφωνήσω πως είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και θα προσπαθήσουμε με πάρα πολύ ειλικρίνεια. Στα θέματα οικονομίας, ο στόχος παραμένει κοινός, η διάσωση του τόπου παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Μάλιστα, το ΑΚΕΛ κάνει άλλο ένα βήμα. Μας διακρίνουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Όμως ο στόχος παραμένει κοινός. Να σώσουμε την οικονομία του τόπου μας. Γι' αυτό και παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, θα προσπαθούμε να βρούμε έστω και μία μίνιμουμ συνεννόηση. Δεν πρόκειται εμείς να παραμείνουμε πεισματικά στη δική μας πρόταση και να πυροβολούμε καθημερινά την κυβέρνηση αδιαφορώντας για το ποιες είναι οι εξελίξεις. Θα καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις μέσα στο πλαίσιο το οποίο έχει αποφασίσει να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Κοινή διαπίστωση επίσης ότι η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν πρώτα δεν υπάρξει ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Και δεν μπορούμε να επανενώσουμε τον τόπο μας με το να είναι το εσωτερικό μέτωπο διασπασμένο. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια να υπάρξει αυτή η κοινή συνισταμένη. Είναι οι αποφάσεις του Σεπτέμβρη, του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτέμβρη του 2009, πάνω στις οποίες μπορούμε να οικοδομήσουμε την απαραίτητη ενότητα μεταξύ των πολιτικών κομμάτων.